που έχει. Καλωσορίζουμε σε όλα τα επίπεδα. Τον συνάδελφο και φίλο, δημοσιογράφο, συγγραφέα. Καλώς τα βρήκα. Καλώς τα βρήκα, παιδιά. Τιμωρία είσαστε, αλλά οκ, η ζωή μια τιμωρία είναι. Τιμωρία, γιατί είμαστε όρθιοι. Αν ο Αδάμ με την Εύα δεν κάνανε διάφορα που μας έλεγε ο Σεβασμιώτος πριν, θα είμαστε τώρα καλύτερα. Καλώς ήρθατε. Δεν θα χάναμε αυτό τον παράδεισο, τον επίγειο. Το πιο γοητευτικό κοινό ποιο είναι? Αυτό που σε αγαπάει ως δημοσιογράφο και σε παρακολουθεί. Σε ακολουθεί εδώ οι 300.000 αναγνώστες που έχουν φτάσει. Κοίταξε, εδώ έγινε μία μίξη. Μίξ γκρι που λένε, ρε παιδί μου, διότι οι άντρες ακολουθούν τα αθλητικά πολλά χρόνια. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από τις 300.000, πόσοι είναι άντρες, πόσες γυναίκες? Όλες γυναίκες είναι. Έτσι. Λοιπόν, πες το. Διαβάζουμε τα βιβλία. Ναι, διότι ο άντρας πολύ δύσκολα αγοράζει βιβλία. Και αν θα πάρει κάποιο βιβλίο, θα είναι πολύ εξειδικευμένο για ιστορία ή για κάτι άλλο. Είναι, οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη έφεση στο διάβασμα. Απλώς με τα λύπης μου λέω, και το γνωρίζετε, ότι είμαστε ουραγοί και σε αυτό, διότι οι Έλληνες είναι πολύ χαμηλά σε ανάγνωση βιβλίων. Πάμε στο εξωτερικό και βλέπουμε τους πάντες με ένα βιβλίο. Παντού. Παντού. Στα λεωφορεία, στα τρένα, στα μετρό, όπου θες. Μέσα στο κρύο, στη βροχή. Παντού, παντού. Εδώ στα πάρκα εξαπλωμένοι. Αυτό, ναι, εδώ δεν το έχουμε. Και είναι τόσο ανακουφιστικό όμως. Το διάβασμα. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι. Δεν ευλογάω τα γένια μου, δεν έχω κιόλας. Το διάβασμα είναι ένα ταξίδι, παιδιά. Δηλαδή μπαίνεις σε ιστορίες που σε πάνε. Μαθαίνεις πράγματα που επίσης σε πάνε. Γιατί όμως δεν μάθαμε να διαβάζουμε? Δεν μας έμαθαν οι γονείς μας να διαβάζουμε? Πρώτα απ' όλα δεν το βρήκαμε αυτό. Οι γονείς δεν διαβάζανε. Οι παππούδες δεν διαβάζανε. Είναι επίσης και μια χώρα μεσογειακή, η οποία έχει πάρα πολύ ήλιο και πάρα πολλές διακοπές. Δηλαδή το Πάσχα ο άλλος δεν θα κάτσει να διαβάσει. Θα βγει στις παραλίες, θα πάει μετά. Κάνει μια βόλτα, ναι, τα ούζο του. Το ούζο του. Λοιπόν, αρχίζουν μετά τα γαριδό τέτοια. Πού διάθεση μετά, ναι, με ζαλισμένο το κεφάλι. Οι μελέτες που έχουν γίνει επ' αυτού λένε ότι μόνο το καλοκαίρι πάει κάποιος. Η επόμενη γενιά όμως τώρα, Μένιο, κάτι πάει να αλλάξει. Γιατί το και βλέπω. Με την κρίση, καθώς το συζητούσαμε και με εκδότες πολλές φορές, γιατί έχουμε ειδικά αφιερώματα στην εκπομπή, κάποιοι δεν το βλέπω, το βλέπω. Ότι η νέα γενιά τσιμπολογάει με μια μεγάλη παγίδα βέβαια. Τεράστια παγίδα. Μακάρι να μπορέσουμε να το εξορροπήσουμε λίγο. Ποιο? Να η παγίδα. Καλά, τώρα είναι, ποιο βλέπεις... διαβάζει από την ταμπλέτα, είναι τόσο. Όχι, βρε κορίτσι μου, άλλο λέω. Ότι είναι όλοι με ένα κινητό στο χέρι, περπατάς, θα πέσει πάνω σου. Τώρα θα τρακάρει πάνω σου. Είναι ευτυχώς. Λοιπόν, και είναι όλα τα παιδιά έτσι. Και λες, ρε παιδί μου, έχουν χαζέψει αυτά. Έχουμε μια τεράστια αρρωπή προς το κινητό, στα Facebook και τα σχετικά. Ήδη έχουν μπει πρόστιμα σε μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Θυμάσαι που το λέγαμε. Έχουν επιβληθεί τα πρώτα πρόστιμα στους πεζούς που περπατάνε και διαβάζουν από το κινητό. Εντάξει, να μην κινδυνολογούμε, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα με τους οδηγούς πρώτα απ' όλα. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να οδηγάς και να είσαι έτσι και να στέλνεις μήνυμα και με να βλέπεις μπροστά σου. Ξέρετε, έχουμε πάνω από 3.000 σοβαρά τροχεία το χρόνο. Λόγω κινητού εννοώ. Γι' αυτό θα τα αλλάξει ο νέος κώδικας. Περιγράφεις μια ζωφερή κατάσταση, αλλά είναι η κοινωνική μας πραγματικότητα, είναι η καθημερινότητά μας αυτό που περιγράφεις. Τώρα, είναι το σύγχρονο αγκάθι μας. Το σύγχρονο αγκάθι μας. Ποιο είναι αυτό? Περιγράφεις όμως και σε... Εγώ ήθελα να το συνδέσω με το βιβλίο σε επίπεδο συμβολισμών. Σ' αρέσει έτσι να λειτουργείς και με συμβολισμούς? Κοίταξε το... Γιατί τα πιο σημαντικά μηνύματα, φαντάζομαι, σε επίπεδο συμβολισμών. Όλα. Μπορούν να όλα, όλα, όλα ίσως. Και υποσυνείδητα και στο συνειδητό μας. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι όταν ξεκίνησα να γράφω πριν από 14 χρόνια, είπα ότι, ξέρεις, δημοσιογράφος είμαι. Δεν θα παρασύσω το λογοτέχνη με περίεργες λέξεις και έννοιες κλπ. Με περίτεχνες εκφράσεις. Ναι, και... θέλω να είμαι ρεαλιστής, να λέω ιστορίες που απασχολούν όλο τον κόσμο και κυρίως να κάνω αυτό που ξέρω και μπορώ, έρευνα. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένα βιβλίο που να μην έχω μπει στα παπούτσια του ήρωα. Πέρσι, ας πούμε, που ήταν τα 13 κρυγιά στο σκοτάδι, έκανα την εκπαίδευση των τυφλών. Μπήκα στη γραφή, ξεκίνησα να μαγειρεύω. Ενώ με τα μάτια δεμένα. Μένιο, όμως αυτό δεν είναι ρεπορτάζ που κάνεις. Αυτό είναι, έρευνα. Είναι έρευνα. Περίμενε. Και ο κάθε είναι συγγραφή. Κάνει την έρευνα. Έτσι θα έπρεπε, αλλά. Και όταν μιλάμε για μυθιστόρημα, είναι και μυθοπλασία. Γίνεσαι και λίγο παραμυθάς. Γιατί το απαιτεί η τεχνική του μυθιστορήματος. Σύμφωνη, αλλά πρέπει να βασιστείς σε πραγματικά γεγονότα. Δεν μπορεί στη σύγχρονη εποχή πια να λες ιστορίες που δεν υπάρχουν ή που δεν στέκουν. Πρέπει να είσαι πολύ to the point, και συγγνώμη για το αγγλικό. Και ρεαλιστές να είμαστε. Διότι αν έχει εξελιχθεί και η συγγραφή, και από το εξωτερικό βεβαίως, εάν το βιβλίο αυτό δεν έχει μια σημαντική έρευνα η οποία να ακουμπάει κάπου, τότε το κλεισό άλλος και φύγε.
Άρα αυτό κάνω, αυτό μπορώ και το ξέρω καλά, το να μπαίνω σε ιστορίες και να ψάχνω. Για παράδειγμα, εδώ ας πούμε, ο ήρωας είναι από τον Ψιλωρίτη. Πήγα τρεις φορές. Καλά, την Κρήτη δεν χρειάζεται και πολύ να αγαπήσει κανείς, βέβαια. Ναι. Και τη λατρεύεις. Ναι, πήγα, αλλά λοιπόν, θέλεις έτσι λεπτομέρειες να προσέξεις. Το θέμα δεν είναι όμως να φανταστείς. Τρεις φορές πήγα στο χωριό του ήρωα, δηλαδή το βρήκα το χωριό αυτό και πήγα. Και είδα και ένα πράγμα που δεν ήξερα, για παράδειγμα, ψάχνοντας την ιστορία για το μυθιστόρημα, την έρευνα. Είχε ένα νεκροταφείο, εκεί τα Μυριοκέφαλα, που είναι το χωριό του ήρωα. Το χωριό πώς λέγεται? Μυριοκέφαλα λέγεται. Έχει μια Παναγιά του 11ου αιώνα. Πήγα λοιπόν εκεί στο χωριό να μιλήσω με τους ανθρώπους κλπ. Και είδα στο νεκροταφείο, ήταν θαμμένοι πάρα πολλοί άνθρωποι από το τρομερό ναυάγιο της Φαλκονέρας του 66. Λοιπόν, οπότε διανθίζω το μυθιστόρημα και αυτή την μυθιστορία που λέμε, με στοιχεία πραγματικά, αληθινά, με γεγονότα που έχουν προηγηθεί, έχουν υπάρξει. Γι' αυτό το πάντρεμα, ξέρεις, μύθος, πραγματικότητα κλπ. Το κάνει, του δίνει. Στείνει την πλοκή, έτσι δεν είναι? Συγγνώμη. Στείνει την πλοκή. Στείνει την πλοκή και του δίνει και ένα ενδιαφέρον να πας παρακάτω, να δεις τι έχει γίνει, πού βρισκόμαστε κλπ. Πάντως 14 βιβλία σύνολο. Μετά τα κεριά που είπε, τα 13 κεριά στο σκοτάδι που το έζησε κιόλας και βιωματικά την εκπαίδευση. Η Τζένι Ευθυμιάδου, η αρχιτέκτρια μας, επειδή είναι βιβλιοφάγος, ήδη πρόλαβε και το διάβασε το χρόνο. Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο το κορίτσι. Θα τη γράψει και αφαίρεση μετά. Και λέει η Τζένι ότι αφορά έναν ήρωα που αισθάνεται κανείς ότι αδικήθηκε, αλλά τελικά βέβαια στη ζωή υπάρχουν ανατροπές. Και διαβάζοντας εδώ την αφιέρωση, φαίνεται καθαρά ότι το αφιερώνεις στην οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Είναι βιωματικό το βιβλίο, καθαρά. Έτσι ξεκινάω να γράφω πάντα βιωματικά, δηλαδή με κάτι που θέλω να πατάω στη γη, τα πόδια μου είναι εδώ, με κάτι που συμβαίνει σε μένα, στους γύρω μου. Ουσιαστικά τι είμαστε, παρατηρητές είμαστε. Και επειδή έχω αυτή την ιδιότητα του δημοσιογράφου 39 χρόνια πια φέτος. Δεν σου φαίνεται, βέβαια. Δεν σου φαίνεται καθόλου. Okay, να τα κρύβουμε. Έζησε όλη τη σύγχρονη ελληνική δημοσιογραφία. Όλοι, από το τσιγκογραφείο. Από το τσιγκογραφείο. Αν πω έννοιες, πολλοί συνάδελφοι δεν ξέρουν καν, ας πούμε, τι είναι το τσιγκογραφείο. Έπρεπε να μέναν εδώ οι τριτοετής φοιτητές δημοσιογραφίας που μας επισκέφθηκαν για να τα ακούσουν αυτά. Και να δουν πώς δουλεύαμε τότε. Δηλαδή, ανεβαίναμε μάντρες για να δούμε το ρεπορτάζ. Γυρίζαμε με τα πόδια, τηλέφωνα δεν υπήρχαν. Ήταν τρομερά πράγματα. Τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα και τώρα άλλο μέσω Google και ό,τι θες. Ναι, και έλεγα λοιπόν στο βιωματικό κομμάτι αυτή τη ιστορία ότι συμβαίνουν πράγματα που αφορούν όλες τις ελληνικές οικογένειες, μα όλες. Είτε τώρα είτε αργότερα. Και ποιο είναι αυτό, παιδιά? Αν δούμε πώς είναι πια η μισθή, πώς είναι η κατάσταση, πώς είναι τα πράγματα και ποιες είναι οι δυσκολίες. Φαντάσου να πρέπει να σπουδάσει ένα παιδί σε πόλη έξω από τη δική σου. Και σας λέω πρόχειρα. Συγγνώμη, ενίκιο. Φως, νερό, τηλέφωνο, κοινόχρηστα, κινητό, ίντερνετ και ένα μήνα να φας. Λοιπόν, μα το παιδί πρέπει να δουν, έτσι δουλεύουν και στο πανεπιστήμιο. Που σημαίνει ότι πολλές οικογένειες δεν μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά. Είναι δραματικό. Να ξέρεις ότι είχα φίλο το καλοκαίρι που έστησε ένα γκλίδι, το παιδί πέρασε ιατρική Θεσσαλονίκης και δεν ήρθε ποτέ. Ιατρική, δεν πέρασε κάποια σχολή. Δεν μπορούσε η οικογένειά του να τον στηρίξει οικονομικά. Μα σας ξαναλέω, αν σκεφτούμε ποιοι είναι οι μισθοί σήμερα, αν θες λοιπόν ένα ολόκληρο μισθό. Να κυνηγήσει το όνειρό του. Ακριβώς. Και υπάρχουν παιδιά λοιπόν τα οποία παλεύουν με νύχια και με δόντια, δουλεύουν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες κλπ. Αλλά υπάρχουν και άλλα παιδιά, όπως συμβαίνει με τον ήρωα του βιβλίου. Ο ήρωας είναι στο πτυχίο, αλλά οι γονείς του μένουν άνεργοι στην Κρήτη, στο χωριό. Ο Νικήτα Σαβάκης. Άρα, Νικήτα Σαβάκης, ναι. Πραγματεύεται την αδικία. Δεν είναι αδικία. Και συγκεκριμένα την κοινωνική αδικία που οι καταστάσεις, οι εξελίξεις, τα γεγονότα. Εγώ προτιμώ. Διαμορφώνουν την καθημερινότητα. Εγώ προτιμώ να το δω πιο ρεαλιστικά. Αφορά, όχι την αδικία, αφορά τη νέα κατάσταση πραγμάτων. Δηλαδή, αυτό που ζούμε όλοι. Αυτό που ζούμε όλοι οι Έλληνες, ότι δηλαδή έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής εντελώς. Αλλά εντάξει, εσύ να κόψεις, να ράψεις κλπ. Αλλά ένας παιδί πρέπει να το στηρίξεις, πρέπει να το μορφώσεις. Γιατί τι θα κάνουμε τα παιδιά μας, γκαρσόνια και ντελιβεράδες και. Τώρα, αυτό που με εντυπωσιάζει εσένα είναι ότι σ' αρέσει να μιλάς για τον τρόπο με τον οποίο το εμπνεύστηκες, το δρομολόγησες, το συνέγραψες. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Ήταν βιωματικό και είπα ότι. Συνήθως οι συγγραφείς ή οι δημιουργοί δεν θέλουν να ερμηνεύουν οι ίδιοι το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, okay. Αφήνουν τους άλλους να το ερμηνεύσουν. Ναι, τον αναγνώστη,
Ο καθένας να το ερμηνεύσει με τον τρόπο πάντα το δικό του, τον υποκειμενικό. Από την εποχή του Μακαρίτου Καραμαλή, ναι. Του Κωνσταντίνου, πάντα υπήρχαν ερμηνευτές των σκέψεών του κλπ. Όλοι ερμηνεύουν. Δεν χρειάζεται να ερμηνεύουμε, ρε παιδιά. Υπάρχουν πράγματα που είναι πιο ξεκάθαρα. Τα ακούτε τον συγγραφέα τον ίδιο. Ούτως ή άλλως. Ναι. Και άλλαξε και η εποχή πια, ας πούμε, θυμάμαι και τα πρώτα χρόνια της συγγραφής, πριν από 14 βιβλία. Θυμάμαι λοιπόν τα πρώτα χρόνια που ακόμα ήμουνα ψάρακα σε ένα χώρο άγνωστο σε μένα. Δεν υπήρχε επαφή με το κοινό. Σήμερα το κοινό είναι απαιτητικό. Σου στέλνει μηνύματα, ζητάει πράγματα. Και τώρα, αν πούμε κάτι, θα μας διορθώσει. Και η Θεσσαλονίκη είναι απαιτητική. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα τους να ζητάνε μετρό, αλλά μετρό δεν βλέπουν. Έρχεται, παιδιά, έρχεται. Λοιπόν, μία τελεία, μία ναι. σύντομη έτσι, παύση. Ναι. Έχω και να σε ρωτήσω και κάτι στην Κεστάρα. Επιστρέφουμε πώς το είπε ο κ. Μιλόπουλος για τα fake news όμως. Ακόμη δηλαδή και αυτό με το μετρό. Κυκλοφορούν έτσι ψευδείς ειδήσεις. Έχει γίνει όχι απλά μόδα, η ζωή μας είναι. Έχουν γίνει. Υπάρχουν πολλά προβλήματα από το ίντερνετ που βεβαίως έχει βοηθήσει τη ζωή μας, αλλά δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Ανεβαίνει μια είδηση, ας πούμε, η οποία μπορεί να είναι ανύπαρκτη, και ξαφνικά αυτή η είδηση τη βλέπεις σε 50 μέσα. Και θεωρείς ότι είναι δεδομένο. Όταν το βλέπεις παντού. Το βλέπεις παντού γραμμένο, λες ότι αυτό είναι, αυτό συμβαίνει. Κάντε μετά να ψάξεις τι είναι αλήθεια και τι όχι. Ναι. Θα ήθελα λίγο να διαβάσω κάτι έτσι από το εισαγωγικό σημείωμα, καθώς παρουσιάζεις το νέο σου μυθιστόρημα, το Χορό των Συμβόλων. Και λες χαρακτηριστικά, Μένιο, εκείνη τη νύχτα με το ρολόι σταματημένο και ρημαγμένο σε άδειο σπιτικό, εκεί που έκανα το λογιστή στο μπαλκόνι με ένα τσιγάρο στο στόμα, έπειτα από καιρό, μου ήρθε στο μυαλό η ιστορία του βιβλίου αυτού και σφίχτηκε το στομάχι μου. Αυτή την εικόνα την έχω ζήσει κι εγώ. Και φανταζόμαστε ότι την έχουν ζήσει όλοι όσοι και όσες μας ακούνε. Κάποια στιγμή είτε στο μπαλκόνι είτε στο σαλόνι του σπιτιού τους τα τελευταία χρόνια. Ναι, εδώ για πώς να... Πώς μετατράπηκε αυτό το σφίξιμο στο στομάχι σε αυτό το υπέροχο μυθιστόρημα. Είπαμε και νωρίτερα ότι πολλά βιβλία είναι ιδιωματικά. Τα τελευταία χρόνια δε απολύτως στα βιβλία αυτά. Για να είμαι ξεκάθαρος, παρότι έρχομαι σε δύσκολη θέση, αισθάνομαι λίγο άβολα, αλλά η αλήθεια δεν έχει βολή ή μη, η αλήθεια είναι μία. Όταν συνέβη η μεγάλη επαγγελματική μου περιπέτεια με το Μέγκα, η οποία ιστορία αφορούσε 600 ανθρώπους, άλλαξαν τα δεδομένα πια. Με το γιο μου στην Πάτρα, στο μαθηματικό. Πώς αλλάζει η ζωή όλων. Λοιπόν, ένα βράδυ χρειαζόταν. Με σένα το Μέγκα, με εμάς το Μαύρο στην ΕΡΤ. Θέλω να πω... Προφανώς. Όχι, θέλω να πω... Και για να μην φάμε και ξύλο από τον κόσμο. Πόσα δηλαδή τέτοια. Γιατί το έχουν ζήσει μικρά και μην μεγάλα φάμε και ξύλο από τον κόσμο. Δεν είναι η δική μας δουλειά. Είναι δουλειά πάρα πολλών ανθρώπων. Βιομηχανίες, εταιρείες, επιχειρήσεις, μικρομάγαζα, εμπορικά λουκέτα ανθρώπων που ήταν στη βιοπάλη επί πολλά χρόνια. Απλά επειδή ο καθένας μιλάει βιωματικά, γιατί να μην το πούμε. Δηλαδή είναι... Δεν προτάσω τον εαυτό μου, δεν μου συνέβη κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους Έλληνες. Μοιράζεσαι όμως ένα πρόβλημά σου, ένα πρόβλημά μας. Εσένα όμως έγινε βιβλίο αυτό. Ένα ζήτημα καυτό της ίδιας κοινωνίας που αφορά όλο τον κόσμο. Ναι, είναι ζήτημα της κοινωνίας. Μέσα από το δικό σου πρόβλημα και το δικό μου, ο άλλος βλέπει και το δικό του πρόβλημα και του διπλανού του και του γείτονα. Μα δεν αναφέρομαι ποτέ σε ιστορίες που τυλίγονται γύρω από μένα. Λέω όμως ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για όλους τους Έλληνες, όλους τους πατριώτες μας. Αν μπορείς εσύ το παιδί σου να σπουδάσει. Γιατί δεν γίνεται. Αν έχεις, ας πούμε, ένα μισθό ή δεν έχεις κανένα, άμα είναι άνεργοι άνθρωποι. Μα πρώτα τα παιδιά μας σκεφτόμαστε. Βεβαίως. Ή να έχεις χάσει τη δουλειά σου και το παιδί να είναι ήδη σε κάποια πόλη. Πρέπει να το φέρεις πίσω. Είναι τρομερό. Τι θα πεις στο παιδί, ας πούμε, ξέρεις. Γύρνα πίσω. Ναι. Και εκείνη τη νύχτα ήταν αυτή η έμπνευση. Είχε σφιχτεί το στομάχι. Ναι. Ήταν αυτή η έμπνευση του βιβλίου, όπου έχω ένα περίεργο πράγμα. Μου έρχεται μια ιδέα, εκεί που οδηγάω κάθε φορά, η οποία είναι ολοκληρωμένη, δηλαδή έχει αρχή, μέση και τέλος. Και μετά μένει να πλέξεις, να υφάνεις, ας πούμε, τον ιστό με την έρευνα. Μπαίνω στα παπούτσια του ήρωα, όπως είπαμε, τρέχεις από εδώ και από εκεί για να φτάσεις στο αποτέλεσμα. Είναι καλό που το αναφέρεις και να σου πω γιατί. Γιατί λίγο... καταρρύπτεις και αυτούς τους μύθους περί τηλεοπτικών προσωπικότητων ακριβοπληρωμένων και χρυσών. Υπήρξανε. Ότι υπήρξαν άνθρωποι. Υπήρξαν άνθρωποι αλλά καλό είναι να το λέμε και να το ξαναλέμε ότι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί οι άνθρωποι. Ότι το 98% των εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα μας, σε οποιοδήποτε μέσο. Είναι απλοί εργαζόμενοι. Δημόσιο, ιδιωτικό. Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Είναι χαμηλά αμοιβόμενοι. Ναι. Έτσι. Προφανώς. Ας μιλήσουμε με το συνδικαλιστικό μας σήμερα. Πώς θα παίρνουμε και πώς θα δεν παίρνουμε. Δεν κυκλοφορούμε με τις χρυσές λίρες στις τσέπες. Ναι.
Με bodyguard και τα αυτοκίνητα μας περιμένουν. Μένει αυτό το σφίξ με το στομάχι μετατρέπει και σε μυθιστόρημα, όπως είπαμε, σε άλλους ανθρώπους και κυρίως οι άντρες το βιώνουν πιο δύσκολα και πιο άσχημα. Ιδιαίτερα αν, αν έχουν ξεπεράσει και τα 40 χρόνια, έτσι κάποιες δεκαετίες, γιατί μετά είναι πολύ δύσκολο αυτό το σημείο. Και πολλοί έχουν οδηγηθεί στην κατάθλιψη, νιώθουν ότι. Πάρα πολύ λαό. Κάθονται μέσα στο σπίτι, άνδρες κλεισμένοι στα σπίτια. Προσέχουν τα παιδιά και αισθάνονται άσχημα. Σου είπα, τώρα δεν λέω ονόματα για να μην μπερδέψουμε ανθρώπους, δεν υπάρχει κανένας λόγος, αλλά σου είπα, επιστήθιος φίλος μου, βλέπει το παιδί του να μπαίνει στην ιατρική, κερνάει όλο τον κόσμο, είναι πανευτυχής ο άνθρωπος, το παιδί του μπαίνει στην ιατρική. Και μετά από λίγο χρονικό διάστημα, όταν κάνει την έρευνα αγορά, για εδώ, για Θεσσαλονίκη λέμε. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι αδύνατον να στείλει ένα παιδί με τα νίκια και τα σχετικά που είπαμε να το στηρίξει. Δεν γίνεται. Και το παιδί δεν ήρθε. Ευτυχώς όμως για τον ήρωά μας, τον Νικήτα Σαββάκη, βρέθηκε λύση και θα τη μάθουμε όταν θα διαβάσουμε και θα ολοκληρώσουμε το βιβλίο. Η λύση είναι γιατί δεν παράγουμε ιδέες οι οποίες, ας πούμε, λύνουν τα προβλήματα του κόσμου. Λέμε όμως ότι ο μοναδικός τρόπος για να πάμε στο επόμενο βήμα είναι να παλέψουμε, ειδικά τα νέα παιδιά, να κυνηγήσουν τον ήρωά τους, όχι αραχτή με τα χέρια διπλωμένα, αλλά με πείσμα, με πάθος, με πίστη, πάμε παρακάτω. Για την υπέροχη αυτή κουβέντα που κάναμε, ευχαριστούμε τον Μένιο Σακελαρόπουλο. Την απάντηση για τον ήρωα και όλα όσα έτσι ξετυλίγονται. Θα τη βρούμε εδώ. Θα τη βρείτε εδώ, σε αυτό το βιβλίο. Οι πρώτοι τρεις που θα τηλεφωνήσετε τώρα θα είστε τυχεροί, γιατί θα κερδίσετε και ένα αντίτυπο. Τηλεφωνήστε τώρα, φίλες και φίλοι, στο 231-0-299-854. Έχουμε έτσι πολλά να ανακαλύψουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Καλό τάξιδο. Είναι σίγουρο, το ευχόμαστε όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να αρχίσουν να διαβάσουν και οι άντρες. Ας να αρχίσουν και οι. Έχω τσιμπολογήσει μια κατηγορία ανδρών. Τα δεδομένα τη. Για να δούμε αυτό τι λέει, ρε παιδί μου. Να αφήσουν και λίγο τα γήπεδα και τα προγνωστικά. 7 η ώρα σήμερα στην Κατερίνη στα Public. Α, μπράβο, γιατί στη Θεσσαλονίκη έγινε η παρουσίαση. Ναι, έγινε το βράδυ. Ωραία, στην Κατερίνη. Απόψε 7 η ώρα στι 7 στην Κατερίνη. Στα Public. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πολύ.